Λοιπόν, για πάμε στην Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τζορβατζόγλου. Θα την κάνω την ερώτηση, γιατί έχει σηκωθεί η κουβέντα. Την έκανα και χθες, δεν θυμάμαι. Μπορεί να την έκανα και χθες, αλλά σήμερα έχει λίγο περισσότερη πλάκα. Με βάση το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή, αν θέλετε να κάνετε κίνηση, αυτή είναι η ελεύθερη, παιδιά. Και με δεδομένο ότι είναι μεταγραφή του Μπαρσιάλ στην ΑΕΚ, μπαίνουν ιδέες και στους υπόλοιπους, λες. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω ότι μετά από κάποιο σημείο στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ στην περίοδο αυτή, και ο Λουτσέσκου δυσκολεύονταν, δεν ήταν θετικός. Ήταν μέχρι και αρνητικός. Εννοείς, δηλαδή, για το στόπερ. Γενικά. Γενικά. Mm. Δυσκολεύτηκε τόσο πολύ με τη λίστα την ευρωπαϊκή, ποιος θα αφήσει έξω. Του μπήκαν και άλλες ιδέες για διαχείριση των αποδυτηρίων του, που είναι πάρα πολύ ψηλά στη δική του φιλοσοφία, σε προτεραιότητα. Και ακόμα και στο τέλος, νομίζω ότι λίγο πιέστηκε από τον ιδιοκτήτη για να κλείσουν σωστά οι μεταγραφές και να έχει και τέταρτο στόπερ. Δηλαδή τα έβαλε στη ζυγαριά του Λουτσέσκου, τα σκέφτηκε και δεν ήταν τόσο αυτονόητη η δική του διάθεση, πάμε να πάρουμε κι άλλον. Είπαμε, το προπονητής σκέφτεται διαφορετικά, έχει άλλα πράγματα. Ναι, αλλά λογικό είναι να σκέφτεται από την τριά του κάθε προπονητής. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Άλλωστε, καλύτερο... και για τη μεταγραφή Μαρσιάλ έχει σηκωθεί πάρα πολύ κουβέντα για το τι ακριβώς λέει ο Αλμέιδα για αυτή τη μεταγραφή. Έτσι. Γιατί του είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, όπου και αν πούμε ότι θα τον χρησιμοποιήσει, είτε στην κορυφή της επίθεσης, άρα τι, στη θέση του Λιβάη Γκαρσία και του Πιερό, είτε στα αριστερά της επίθεσης, άρα τι, στη θέση του Κοϊτά και του Κατσίνοβιτς και. Προφανώς είναι πάντα πρόβλημα. Υπό αυτήν την έννοια πιστεύω ότι στο Βόλο θα παίξει βασικός ο Μούργκ. Ναι, εκεί θα πήγαινα. Στο Μούργκ θα πήγαινα. Πραγματικά πιστεύω ότι όταν ο Λουτσέσκου έπρεπε εκείνο το βράδυ να ανακοινώσει στο Μούργκ ότι πρέπει να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, πρώτα θα έκανε μια συνεδρία με τον ψυχολόγο του, γιατί έχει ψυχολόγο ο Λουτσέσκου, εννοείται, αλλιώς δεν τη βγάζει, και μετά θα πήγε στο Αυστριακό για να του μιλήσει και να τον ενημερώσει. Ο οποίος Μουρκ, ναι, πρέπει να τον έχει ενεργό, να τον έχει δυνατό πνευματικά και σωματικά για να ανταποκριθεί στο πρωτάθλημα. Μετά από ένα σοκ. Γιατί είναι σοκ για κάποιον παίχτη να μένει έξω από την ευρωπαϊκή λίστα έτσι ξαφνικά. Είναι τέτοια μικρά-μικρά τα οποία εμείς δεν τα σκεφτόμαστε. Η καθημερινότητα στην ομάδα θα έχει πολύ ψηλά για κάθε προπονητή. Και ένας από τους παράγοντες που ο Λουτσέσκου πετυχαίνει είναι και αυτός. Η διαχείριση προσωπικότητων. Το λένε όλοι, όσοι τον έχουν ζήσει. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι ποδοσφαιριστή να έχει κάτι εναντίον του Λουτσέσκου. Είναι τόσο δίκαιος και είναι τα μυστικά της επιτυχίας του ότι παίζουν για αυτόν. Το τέλος. Και γι' αυτό ναι, δεν υπάρχει περίπτωση για κάποιον ελεύθερο. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ καλά είναι. 4 φορ έχει. 4-5 στόπερ και στα χαφ καλυμμένος, μεσοεπιθετικά είναι πάρα πολύ δυνατός. Οκ, τώρα θέλει δουλειά για την προσαρμογή όλων αυτών και την ενεργοποίησή τους. Το μάτς στο Βόλο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά για το πώς θα αρχίσει να βάζει τα νέα πρόσωπα, γιατί όλοι έκαναν μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ έκανε αρκετές στα τελειώματα και είναι αρκετές μεσοαμυντικά. Δηλαδή έχει πέσει ένα τέτοιο βάρος με πολλά νέα πρόσωπα από Αύγουστο και μετά. Ναι, ιδίως στόπερο, ο Κολέγιο και ο Λόβρεν και ο αριστερός μπακ. Ο Γκόμες. Αρκετά πρόσωπα εκεί που πρέπει να ενεργοποιηθούν και νομίζω ότι το Σάββατο το μάτς στο Βόλο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά. Φυσικά το αποτέλεσμα είναι πάνω απ' όλα, αλλά να βρει και άλλους τρόπους για να πάρει πράγματα από αυτόν τον αγώνα στο Βόλο, με τον ΠΑΟΚ να παίζει μετά στην Κωνσταντινούπολη με τη Γαλατά και μετά εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα με τον Άρη. Με το θέμα των εισιτηρίων κόντρα στη Γαλατά, πρέπει να πω ότι πριν λίγο βγήκε μια πρώτη ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ επίσημη ότι διατίθενται τα ακριβά εισιτήρια στις κεντρικές θύρες, 200 ευρώ στο μεταξύ, τα πρώτα εισιτήρια για το Γαλατά ΠΑΟΚ, και την Παρασκευή θα βγει νεότερη ανακοίνωση, και αφού υπάρχει πλέον και μια επίσημη συμφωνία με τις τουρκικές αρχές για τα υπόλοιπα. Είναι βέβαιο ότι το ΠΑΟΚ θα πάρει εισιτήρια, αυτό πλέον
δεν συζητιέται, δεν παίζει ως θέμα. Ο Πόσα είναι και ο τρόπος της μετακίνησης των παοξίδων στην Κωνσταντινούπολη, με πιο πιθανό την οδική μετακίνηση απευθείας στο γήπεδο και την απευθείας αναχώρηση. Mm. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι κάθε παρουσία του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη είναι πολύ ιδιαίτερη, όπως και το 10 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Ναι. Υπάρχει κάποια πρώτη εκτίμηση, κάπου διάβασα για 2.000. Ναι, εκεί κάπου. Uh-huh. Εκεί κάπου θα είναι. Τώρα, επαναλαμβάνω, είναι ακόμη σε διαδικασία επαφών με την τουρκική αστυνομία. Αφού ξεκαθάρισε ότι θα δοθούν, το κρατάμε και πάμε στο πόσα και τον τρόπο. Μπορεί να κοπούν και κάποια από το σύνολο που δικαιούνται οι φιλοξενούμενοι, αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα έχει ο ΠΑΟΚ κόσμο και σε αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι, όπως θα έχει και στο Βόλο πάνω από 5.000, και το ξαναλέω, όπως πρέπει να έχει και στην Αγγλία. Και το πρέπει να έχει στην Αγγλία σημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Νεμίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μιχάλη.